2011, όπως αποκαλύπτει η σημερινή της Κυριακής, υπήρξε μυστική συνάντηση του τέους Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος παρέδωσε πακέτο προτάσεων. Το πακέτο περιλαμβάνει τα εξή σημεία. Πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει ω κράτο μέλο αίτηση προ τον ΑΕΚΕΟ για εγγραφή του αεροδρομίου και κέντρου ελέγχου ΕΡΤΖΑΝ ω νόμιμε οντότητε τη Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερον, η διαχείριση και η εποπτεία τόσο του αεροδρομίου όσο και του κέντρου ελέγχου να ανατεθεί προσωρινά και για μια μεταβατική περίοδο μέχρι τη λύση του Κυπριακού σε τρίτο ή διεθνή οργανισμό ή σε τρίτη χώρα. Τρίτον, ο έλεγχο εναέρεια κυκλοφορία σε ολόκληρο το ΦΥΡ Λευκοσία να γίνεται μόνο από το Κέντρο Ελέγχου Λευκοσία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Τέταρτον, το λεγόμενο Erjan Air Advisory Airspace να καταργηθεί εκτό ενό μικρού μέρου γύρω από το αεροδρόμιο που θα ελέγχεται από το κέντρο ελέγχου Erjan ω απαραίτητη διαδικασία ελέγχου προσέγγιση. Πέμπτον, η Τουρκία να επιτρέψει τη χρήση του φύρτη και των αεροδρομίων τη σε κυπριακέ αεροπορικέ εταιρείε. Έκτον, το κέντρο ελέγχου Άγκυρα να αποκαταστήσει απευθεία επικοινωνία και συντονισμό με το κέντρο ελέγχου Λευκοσία. Ο Δημήτρη Χριστόφια, κρίνοντα το ζήτημα ω πολύ σοβαρό, χαρακτήρισε τι προτάσει του ισχυρού άνδρα του κεζήτησε τὴν τροφή για σκέψη και ζήτησε την ετοιμασία άτυπου εγγράφου, το οποίο είχε φτάσει στο Προεδρικό, αλλά παραμένει άγνωστο αν υπήρξε ή όχι απάντηση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το έγγραφο που παραμένει μέχρι και σήμερα στα Σιρτάρια επιχειρήθηκε στο παρασκήνιο να διασυνδεθεί με την επιστροφή τη περίκληση πόλη Η κυβέρνηση Χριστόφια ουδέποτε συζήτησε διασύνδεση του ανοίγματο των Βαροσίων με αντάλλαγμα το παράνομο αεροδρόμιο τη Τύμπου. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο υποστήριξε ότι δεν έχει έρθει στην αντίληψη τη κυβέρνηση τέτοιο έγγραφο και ουδέποτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία δέχθηκε να συζητήσει διασύνδεση τη Τύμπου με το άνοιγμα των Βαροσίων.